Καλώς ήρθατε αδέρφια στο τέταρτο και τελευταίο για τουλάχιστον αυτό το σετ των αφιερωμάτων σε πρώην άσους του αγγλικού ποδοσφαίρου. Για αυτό που θα κάνω σήμερα, αυτός είναι ο μόνος από τους τέσσερις που δεν το συνάντησα ποτέ. Και δεν ξέρω αν πρέπει να πω δυστυχώς ή αν πρέπει να πω ευτυχώς. Το δυστυχώς γιατί ήμουν και είμαι και θα είμαι όσο ζω ερωτευμένος μαζί του, και το ευτυχώς γιατί ακριβώς επειδή είμαι ερωτευμένος δεν ξέρω τι θα έκανα αν τον έβλεπα μπροστά μου, πραγματικά. Και πώς κατέληξα σε αυτόν, γιατί συζητούσα και με τον Βασίλη και ήμασταν ανάμεσα σε, βασικά εμένα μου ήρθαν τρεις στο μυαλό, αυτός και άλλοι δύο. Και λέω, ποιος είναι ο χορηγός του αφιερώματος, η Real Fruit. Και συνέχεια θα ακούτε εδώ πέρα που τα λέει ο Βασίλης και το λέω και εγώ καμιά φορά στο σχολιάζω, πέρα το milkshake, λέμε smoothies. Αυτός ήταν ο ορισμός του ποδοσφαιριστή σε smoothie. Πραγματικά. Συνώνυμο της λέξης ομορφιά. Δηλαδή, όταν λέμε Glenn Hoddle, περί αυτού ο λόγος, απλά τίποτα άλλο, ομορφιά. Ομορφιά. Από την κορυφή μέχρι τα νύχια ο ίδιος και δεκάρι, τιτίζικο, μπαλαρίνα, στην κυριολεξία που απήχε παρασάγκας από τον μέσο Άγγλο παίκτη μεσαίας γραμμής. Ξεκάθαρα. Και αυτό είναι που το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά, κυρίως στην καριέρα του με την Εθνική Αγγλίας. Γιατί σε επίπεδο συλλόγων, εντάξει, τεράστια καριέρα. Όχι, με την Αγγλία είναι πραγματικά, είναι ορισμός της αδικίας. Ο ορισμός. Λοιπόν, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Γιώχαν Κρόιφ είχε πει κάποια στιγμή, όταν ο Χόντλ είχε περίπου 23-25 συμμετοχές, 27 κάπου εκεί, ο Γκλεν Χόντλ είπε ότι, ο Γιώχαν Κρόιφ είπε ότι αν ήταν Ολλανδός θα είχε τώρα το λιγότερο 50. Και μιλάμε για εποχές που δεν ήταν τα μάτς τη σεζόν 30, που παίζουν τώρα Nations League, Milko League και φιλικό και testimonial και οι χώρες έχουν γίνει 200 στην Ευρώπη. Έτσι, τώρα παίζει η Αγγλία με το Γιβραλτάρ και με την Ανδόρα και με το... Τότε ήταν οι χώρες 30 χώρες, αυτές ήταν 30 χώρες, 35. Είπε ο Κρόιφ, αν ήταν ο Ολλανδός και το λιγότερο 50. Επίσης, μέλος, δεκάρι, βασικός, αναπόσπαστος, για μία δεκαετία και γέννημα θρέμα, τεράστια Τότεναμ, πανεπιστήμιο ποδοσφαίρου, απίστευτο ποδόσφαιρο, τελείωτη ομορφιά, ο Οσβάλντο Αρντίλες είχε πει πόσο στεναχωριέμαι που δεν είναι Αργεντίνος. Να παίζω και όλη μέρα μαζί του. Και είναι τιμή μου που είμαι συμπαίκτης του. Το είπε αυτό η υπερπεκτούρα, ο Οσβάλντο Αρντίλες και ο Ρικάρντο Βίγια. Ο άλλος Αργεντίνος, τρελή τριπλέτα στην Τότεναμ εκείνη. Χόντλ, Αρντίλες, Βίγια. Μαζί με όλους τους άλλους, έτσι. Άλαν Μπραζίλ, Στίβ Άρτσιμπαλ, Φάλκο, Στίβ Πέριμαν, Τόνι Γκάλβιν, Γκρέιαμ Ρόμπερτς, Ρέι Κλέμενς στο τέρμα. Απίστευτη Τότεναμ. Η Πατζένιξ παλιότερα. Θεϊκή Τότεναμ. Για τον Γκλεν Χόντλ τώρα τι να πρωτοπώ, έχω βγάλει σημειώσεις. Πάντα είχα διαβάσει κάτι ένα πολύ καλό. Οι μάνατζερ πάντα, οι προπονητές, είναι αντίον των οπαδών. Και οι οπαδοί πάντα χάνουν. Γιατί? Γιατί οι προπονητές χάνουν την ομάδα. Και οι προπονητές της Αγγλίας προτιμούσαν, ας πούμε, πάντα τον Ray Wilkins της United. Γιατί? Μάρκαρε, έτρεχε, κλωτσούσε ατελείωτα. Ο Glenn Hoddle, ναι, δεν μάρκαρε. Μάρκαρε πολύ λίγο. Ναι, δεν κυριαρχούσε 90 λεπτά. Ναι, δεν θα έφτυνε αίμα στη φάση του 90 για να τη σώσει όπως ο Ray Wilkins. Απλά ο Glenn Hoddle είχε τη μαγεία. Και ήταν αδικημένος γιατί ακόμη και όταν τα έκανε αυτά δεν έβρισκε ανταπόκριση. Για παράδειγμα, κάνει φανταστικό ντεμπούτο 22 ετών, από τα 20 πρέπει να παίζει η Αγγλία κατά τη γνώμη μου, εναντίον της Βουλγαρίας στο Wembley. 2-0 η Αγγλία. Φτιάχνει το πρώτο γκολ, σκοράρει θεαματικότατο το δεύτερο, δείτε το. Νοέμβριος του 79. Στα τρία επόμενα μάτς, τον υμνεί όλη η Αγγλία. Όλοι οι δημοσιογράφοι, όλος ο τύπος, όλοι οι οπαδοί, όλοι. Στα τρία επόμενα μάτς,
δεν τον καλεί καν ο προπονητής. Απίστευτα άδικο. Απίστευτα άδικο. Ποτέ κάποιος προπονητής της Αγγλίας δεν έχτισε γύρω τον Γκλεν Χόντλ. Δηλαδή η Ολλανδία θα έχτιζε σίγουρα γύρω τον Γκλεν Χόντλ. Η Ιταλία σίγουρα. Η Γαλλία οπωσδήποτε γύρω από τον Γκλεν Χόντλ. Η Αγγλία με τίποτα. Προτιμούσε Ρέι Βίλκινς, Μπράιαν Ρόμπσον, Τέρι Μακντέρμο της Λίβερπουλ. Μηχανάκια ατελείωτα που τρέχουν στο κέντρο, κλωτσάνε, φτύνουν αίμα και στο 95 για μια χαμένη παλιά. Αυτό. Αυτά δεν τα είχε ο Χόντλ. Και αυτά δεν τα γούσταρε ούτε ο Ρον Γκρίγουντ, ούτε και ο Σερ Μπομπι Ρόμπσον ο σχορεμένος. Μεγάλη αδικία για τον Χόντλ. Δεν υπάρχει μεγάλη αδικία. Πάει η Αγγλία το 82 παγκόσμιο κύπελο που αναφέρεται στον Κέβι. Χωρίς Κίγκαν ουσιαστικά για Τρέβορ Μπρούκινγκ, τυπικά πάνε και οι δύο. Είναι βαριά τραυματισμένοι. Παίζουν μόνο τελευταίο ματς με Ισπανία. Στη δεύτερη φάση, στα νοκάουτ. Νοκάουτ όμιλοι, όχι νοκάουτ όπως είναι σήμερα. 25 λεπτά με προβλήματα. Απλά παίρνουν ρίσκο και παίζουν έτσι για την πατρίδα. Και σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο δεν παίζει βασικός ο Γκλεν Χόντλ. Με Κίγκαν και Μπρούκινγκ να λείπουνε. Τι άλλο θέλεις. Και παίζει ας πούμε ο Ρίξ. Γκρέιαμ Ρίξ της Άρσεναλ, τον οποίο τον πήγαινα επειδή έκανε ένα καλό δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό με την Ολλανδία στο Γουέμπλι πριν το παγκόσμιο. Και προτίμησε τον Ρίξ από τον Γκλεν Χόντλ. Ο ένας 30 κιλά μπάλα, ο άλλος 300 κιλά. Και έρχεται η μεγάλη στιγμή. 1987. Η Αγγλική Σύλλογη είναι τιμωρημένη για 5 χρόνια από τη Μάγκη Θάτσερ λόγω της, του δολοφονικού γεγονότος στο Χέιζελ το 85. Ο Χόντλ αποφασίζει ότι θέλω να φύγω, να πάω στην Ευρώπη, καθώς τον καλεί στην ΑΣ Μονακό ο Αρσέν Βενγκέρ. Ο Αρσέν Βενγκέρ τι γίνεται. Εδώ μπαίνει εκείνη η μαγική βραδιά στο Μακεδονία Παλάς, όπου περίμεναν πολλοί Έλληνες απ' έξω, παραμονή του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αλλά μόνο ο Τζόρνταν μίλησε. Εντάξει, αυτό με τον Τζόρνταν το ξέρετε, έχει πλέον ανέκδοτο. Περιμένω κι εγώ με στοικότητα, με μεγάλη μου χαρά είδα οπαδούς του ΠΑΟΚ που λατρεύαν το αγγλικό ποδόσφαιρο και την Arsenal. Εγώ πήγα για ένα λόγο βασικά. Για να κάνω μία ερώτηση στον Αρσέν Βενγκέρ. Και ήταν και άλλοι δύο λόγοι για να μου υπογράψει και να μιλήσω με τον Πατ Ράις, τον Βορελανδό, πρώην διεθνή παικταρά. Επί χρόνια ο τύπος δίπλα στο Βενγκέρ, στα δεξιά του, επί χρόνια. Όπως βλέπαμε την κάμερα, Βενγκέρ, δίπλα δεξιά του ο Πατ Ράις. Θρυλική μορφή, Βόρεια Ιρλανδία, δεξί μπακ. Και για να δω τον David Platt. David Platt δεν είδε κανείς, πήγαμε πολύ για τον Platt. Ήταν τότε στα ντουζένια του, μετά το παγκόσμιο της Αγγλίας, στην Ιταλία εννοώ. Ήταν μόνος του και έπινε κρασί, μπουκάλι στο βάθος σε μια της Μακεδονία Παλάς. Δεν ήθελε να μιλήσει με κανέναν. Με τον Πατ Ράις μίλησα και μου υπέγραψε και μιλήσαμε και αρκετή ώρα. Και ο Βενγκέρ ευγενέστατος, επειδή περίμενε να μιλήσει για τον Μάρκο Overmars, με τον Μάρκο Overmars, για το αν παίξει το επόμενο βράδυ, ήταν χτυπημένος ο Μάρκο Overmars, μου ζήτησε 30 φορές συγγνώμη επειδή περίμενα 2 λεπτά να μιλήσει με τον Overmars. Είναι απίθανο. Ο Βενγκέρ ζητάει συγγνώμη από έναν βλάκα Έλληνα. Sorry, παιδιά, έναν ανώνυμο βλάκα Έλληνα, ας πούμε. Επειδή περίμενα 2 λεπτά, τι λέω όσο θέλετε. Ξέρετε, τους βλέπω να μιλάνε στο καναπέ απέναντι με τον Μάρκο Overmars. Και μετά έρχεται σε μένα, κάθεται δίπλα μου και λέω, σας περίμενα για μία ερώτηση. Όταν πήρατε τον Γκλεν Χόντλ στη Μονακό, πιστεύατε ότι είναι το καλύτερο δεκάρι του κόσμου? Λέει, βέβαια και το πιστεύω και τώρα. Πιο καλός από τον Μισελ Πλατινί? Λέει, εννοείται πιο καλός από τον Μισελ Πλατινί. Πολύ πιο τεχνικός, πιο skillful ο Γκλεν Χόντλ. Πιο πριμαντόνα. Και λέει, του είπα, είμαστε η Μονακό, δεν μας υπολογίζει κανείς. Σε έφερα και τον Μαρκ Χέιτλι μαζί, τον ψηλό το 9, τον Ατίλα, τον Άγγλο, και έκανε δίδυμο με τον Ζορζ Γκουεά. Λέει, θέλω να μου πάρεις το πρωτάθλημα. Σου δίνω 3 χρόνια. Το πήρε ο Γκλεν Χόντλ την πρώτη χρονιά. Το πήρε η Μονακό την πρώτη χρονιά με το που πήγε. Και μιλούσε όλη η Γαλλία για αυτόν. Ψηφίστηκε με διαφορά χαόδη από δημοσιογράφους Γάλλους, παίκτες όλους, ο παίκτης της χρονιάς. Εννοείται, το λατρεύανε όλοι. Καλά για το γαλλικό ποδόσφαιρο, ας πούμε, ο Χόντλ, ναι, για το γαλλικό ποδόσφαιρο, ας πούμε. Μπαλέτο, δεν σχολιάζω. Okay. Έχουν πει, το έχουν πει πολλοί αυτό και ποδοσφαιριστές και τεχνικοί και δημοσιογράφοι, ότι
Έκανε φανταστικό ζέσταμα, ήταν μαγικό να βλέπεις ζέσταμα του Φέρεντς Πούσκας με την Εθνική Ουγγαρίας. Του μετέπειτα προπονητή Παναθηναϊκού που τον πήγε στο Γουέμπλεϊ. Μόνο που ήταν επίσης φανταστικό του Γκλεν Χόντλ, με τη διαφορά ότι ο Γκλεν Χόντλ έκανε τα πάντα και με τα δύο πόδια. Δηλαδή, αυτό και μόνο τα λέει όλα. Ότι το σύγκριναν, απλά το βγάζαν καλύτερο του Γκλεν Χόντλ το ζέσταμα από του Φέρεντς Πούσκας. Για τον Γκλεν Χόντλ μπορώ να μιλάω 100 ώρες, να μην τελειώσουμε ποτέ. Ξεκάθαρα, μάλλον ο πιο αδικημένος Άγγλος ποδοσφαιριστής, πλήρωσε ακριβά το ότι γεννήθηκε Άγγλος σε μια εποχή που κυριαρχούσανε τα μουλάρια, οι εργάτες. Ας πούμε ο Μπράνια Ρόμψον, μεγάλος μου έρωτας, παικταράς, αλλά σε τεχνική, σε σχέση με τον Γκλεν Χόντλ, ούτε το 1 τρίτο, ούτε το 1 τέταρτο. Ο Τέρι Μακντέρμοτ της Λίβερπουλ, αυτά τα τερχαντήρια, μαζί με το Σούνες, το Σκοτσέζο, μεσαία γραμμή, αυτή. Και δεν είναι τυχαίο ότι δεκαετία του 80 παίρνει τα πρωταθλήματα όλα η Λίβερπουλ και δεν παίρνει τίποτα εκείνη η Τότεναμ, η οποία χαρίζει μαγικές στιγμές. Πραγματικά κέντημα σταυροβελονιά. Με άρχοντα όχι τον Αρντίλες, αλλά τον Γκλεν Χόντλ. Και όταν έφυγε ο Αρντίλες λόγω του πολέμου των Φόκλαντς και έκανε την περίφημη δήλωση «Don't cry for me, Tottenham Hotspurs», παραφράζω τραγούδι σε Βίτα Περόν «Don't cry for me, Argentina», είπε «Πιο πολύ πικραίνομαι, φοβάμαι ότι δεν ξαναπαίξω με τον Γκλεν Χόντλ». Αλλά ευτυχώς μετά γύρισε πάλι για ένα δεύτερο φεγγάρι. Okay. Προπονητική καριέρα, εντάξει, καλή, με αρκετά ερωτηματικά και αμφισβητήσεις. Άγγιξε θαύμα με την Αγγλία το 98 που αποκλείται την Αργεντινή στα πέναλτι, ως προπονητής εννοώ, ο Γκλεν Χόντλ, με την αποβολή του Μπέκαμ, με τον... Μάικλ Όουεν, τον Τέλος, νομίζω. Ναι, βέβαια, που βάζει την κολάρα. Στα πέναλτι, ε. Το σλάλον που κάνει. Μπράβο. Ο Όουεν. Και που ακυρώνει τον γκολ του Κάμπελ, με κεφαλιά. Ο διαιτητής, που δεν ξέρει κανείς τι το ακύρωσε. Μπράβο. Και κάνει ο Σιμεώνε το θεατρικό για να αποβληθεί ο Ντέιβιντ Μπέκαμ. Μετά έγινε χαμός, ξαναβαφτίστηκε χριστιανός, ο Γκλεν Χόντλ, και έφερε μία θεραπεύτρια. Δεν θυμάμαι το όνομά της, μία Faith Healer, η οποία έκανε κάτι μεταφυσικά θεραπευτικά, που τον επηρεάζει στον καλή ποδοσφαιριστές. Και ξεσηκώθηκαν εναντίον του και ο Υπουργός Αθλητισμού, ο Τόνι Μπάνκς, ακόμη και ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο. Έλα μωρέ, κόλλησα. Ο Τόνι Μπλερ. Ο Τόνι Μπλερ. Το θεώρησαν ότι τρόμαξε ο κόσμος και οι οπαδοί όλοι. Και έκλεισε εκεί η ιστορία, πάρα πολύ άδοξα ως προπονητής, με αυτά τα born again Christian και με τα φυσικά και όλα αυτά, ας πούμε. Οκ, ο καθένας ό,τι πιστεύει, αλλά δεν μπορεί να στηρίζεται μια εθνική Αγγλίας στο τι λέει μια Faith Healer και κάτι μεταφυσικό και κάτι, ξέρεις, διάφορα τρελά. Είναι λίγο παλαβό. Αυτό. Παιδιά, ψάξτε φάσεις, σκηνικά και παιχνίδια ολόκληρα με Γκλεν Χόντλ. Μια ζωή, εντάξει, κούκλος, μαλλί, στυλ, η φανέλα πάντα απ' έξω, το σόρτς να μην φαίνεται, κάλτσα μέχρι το γόνατο και κινήσεις εντελώς τελείως μπαλαρίνας. Δείτε φάσεις με Γκλεν Χόντλ. Εντάξει, συνώνυμο της ομορφιάς. Καληνύχτα.